Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα. Το κοτέτς του, τη Λίζα, η οποία είναι κάτω. Κάποια στιγμή θα τη δείτε και αυτή. Και να τη. Και εμένα την Αλμπίνα. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου από αυτή τη μεριά, από τη μεριά που μαγειρεύουμε. Και τι θα έχουμε, προφανώς το έχετε δει και στον τίτλο του βίντεο, θα φτιάξουμε σαγανάκι, γαρίδες σαγανάκι. Αυτό το φαγητό πάρα πολύ καιρό ήθελα να σας το δείξω, περίμενα την ευκαιρία και η ευκαιρία εμφανίστηκε. Και ποια είναι αυτή? Σήμερα γιορτάζει η κουμπάρα μου, γιορτάζουν όλοι οι φίλοι, Αγγελικές, Σταματίες, Σταμάτιδες, πολύ Ραφαήλ, Γαβριήλ, Μιχαήλ. Λοιπόν, χρόνια πολλά και επειδή η κουμπάρα μου σήμερα γιορτάζει, που είναι Ματίνα, χρόνια της πολλά, θα το βλέπει το βίντεο, μου ζήτησε να φτιάξω γαρίδες σαγανάκι. Και έτσι θα κυνηγήσω δύο λαγούς και θα τους σκοτώσω κιόλας. Λοιπόν, δεν θα σκοτώσω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, και θα σας πω τα υλικά. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη, δηλαδή είναι ένα πιάτο το οποίο τη σάλτσα, την οποία τη σάλτσα μάλλον, μπορείς να τη φτιάξεις πολύ πιο πριν και από την προηγούμενη μέρα και λίγο πριν να το σερβίρεις. Βάζεις μέσα φέτα, ζεσταίνεις τη σάλτσα, βάζεις φέτα και τις γαρίδες και είναι... Tamam. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Λοιπόν, και φυσικά τι θα χρειαστούμε, το βασικό υλικό είναι οι γαρίδες, οι οποίες πρέπει να είναι, καλό είναι να είναι γάμπαρη, ποικιλία γάμπαρη που είναι μεγάλη. Λοιπόν, εδώ έχω 18 μεγάλες γαρίδες, οι οποίες θα μας βγάλουν περίπου 6 μερίδες. Γι' αυτό το ποσό λοιπόν της γαρίδας, εμείς θα χρειαστούμε, το βάζω στην άκρη, εμείς θα χρειαστούμε 4 όριμες ντομάτες για να φτιάξουμε τη σάλτσα. Αν δεν θέλετε να φτιάξετε με φρέσκα ντομάτα, μπορείτε να φτιάξετε με οποιοδήποτε τριμμένη ντομάτα εμπορίο. Προς το παρόν μπορούμε να το κάνουμε σπιτικό, τριμμένη φρέσκα ντομάτα. Σε λίγο δεν θα την έχουμε. Λοιπόν, επίσης θα βάλουμε γύρω στα 14 κομμάτια ντομάτα βελανίδι, έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μία πιπεριά φλωρίνης, μία πιπεριά κέρατο, ένα καυτερό πιπέρι ή κόκκινο ή πράσινο, ή αν δεν το έχετε αυτό, θα βάλετε μπούκοβο. Εγώ θα βάλω και μπούκοβο, θα βάλω και αυτή τη καυτερή πιπεριά. Καυτερό πιπέρι μάλλον, ναι. Λοιπόν, επίσης θα βάλω 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 πράσο, θα χρειάζομαι 200 γραμμάρια φέτα και ελάτε να σας πω τι θα βάλουμε από μπαχαρικά και τα συναφή. Λοιπόν, οπωσδήποτε αστερίσκο γλυκάνισου, δίνει μια εξαιρετική γεύση. Εδώ έχω ένα μίξ από μπαχάρια τα οποία θα σας δείξω, μου το φέρανε από την Αφρική, αλλά από όσο ξέρω πουλάει νομίζω και βρίσκεται και στο Βασιλόπουλο αυτό. Είναι, λοιπόν, λέγεται Seafood Spices. Λοιπόν, μπούκοβο και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Λοιπόν, είναι από αυτά που θα μπουν, δηλαδή, τα καρικεύματά μας. Επίσης, έχω κόψει στη βεράντα μου δεντρολίβανο, 2 κλονάρια θυμάρι και 2 κλοναράκια φασκόμηλο, το οποίο είναι απίστευτο άρωμα έχει, έχω τρελαθεί. Μία σκελίδα σκόρδο. Λοιπόν, και βασικό υλικό, μαζί με τις γαρίδες, οπωσδήποτε ούζο μυτιλίνης με γεύση γλυκάνισου. 100 ml θέλουμε, αλάτι και λάδι. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να ξεκινήσουμε, πρώτα πρέπει να προετοιμάσουμε και να μαριναρούμε τις γαρίδες μας. Και βάζουμε τα γαντάκια μας για να μην μυρίζουν τα χέρια. Και θα αρχίζουμε να... Θα βγάλω το δαχτυλίδι, έτσι.
οι καραδοκούν οι κυρίες που μου λένε βάλτε αυτά τα δαχτυλίδια. Όχι κυρίες μου, δεν βγάζω. Δεν είμαι μαγείρισα, μουσικός και τραγουδίστρια όπερας είμαι. Οπότε ό,τι θέλω φοράω. Okay, λοιπόν, και εδώ έχουμε οδοντογλυφίδες, τις οποίες θα τη χρησιμοποιήσουμε μία για να βγάλουμε το εντεράκι από, από τη γαρίδα. Λοιπόν, κοφτερό μαχαίρι και τι θα κάνουμε τώρα. Μερικά κεφάλαια θα τα κόψουμε και θα αφήσουμε μόνο την ουρά, γιατί για να μας δώσει γεύση δεν θα το πετάξουμε. Τα υπόλοιπα θα είναι με το κεφάλι και θα είναι και με την ουρά. Λοιπόν, οπότε, κόβω το κεφάλι, το αφήνω εδώ, βγάζω το κέλυφος. Επίσης το κέλυφος δεν πετάω, γιατί θα σας πω τι κάνω. Το μαζεύω και όταν φτιάχνω αστακο μακαρονάδα, γαρίδο μακαρονάδα, καραβίδο μακαρονάδα κτλ. Τα βράζω αυτά πρώτα, σουρώνω και μέσα σε αυτό το νερό βράζω τα μακαρόνια. Λοιπόν, καθάρισα το κέλυφος, το βάζω σε ένα βαζάκι, το μαζεύω εδώ. Έχω ένα μαχαίρι κοφτερό και πάνω στη ράχη κάνω μία σχισμή με το μαχαίρι και βρίσκουμε το εντεράκι, βλέπετε το μαύρο. Παίρνω μία οδοντογλυφίδα, το παίρνω έτσι και το τραβάω. Βλέπετε ότι βγήκε όλο. Λοιπόν, και όπως την καθάρισα, τη βάζω μαζί με το κεφάλι. Λοιπόν, το ίδιο επαναλαμβάνω, δηλαδή παίρνω το κεφάλι και καθαρίζω το κέλυφος με τα χέρια, πιάνουμε έτσι. Βάζω σε βαζάκι που θα το μαζέψω, σε μπολάκι. Αφήνουμε την ουρά. Και με κοφτερό μαχαιράκι κάνουμε μία σχισμή σε όλη τη ράχη. Το είδατε έτσι. Λοιπόν, οπότε για να μην σας τρώω χρόνο, γιατί είναι το μόνο χρονοβόρο που είναι σε αυτή τη διαδικασία, είναι το να καθαρίσουμε τις γαρίδες, έτσι. Λοιπόν, οπότε το κάνω έξω από την κάμερα και βάζω κάμερα, μόλις θα βάλουμε κάμερα, μόλις θα είναι έτοιμα όλα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας δείξω είναι τα μπαχαρικά αυτά, τα καρικεύματα, που είναι ειδικά για τα πιάτα με τα θαλασσινά. Λοιπόν, είναι μια χαρακτηριστική εικόνα, ένα χαρακτηριστικό κουτί. Πιστεύω ότι θα το βρείτε, γιατί κάπου έχει πάρει το μάτι μου, ή στο Βασιλόπουλο ή στο Θανόπουλο, δεν θυμάμαι. Πάντως, αν θα το δείτε, Seafood Spice γράφει. Άμα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να το πάρετε. Λοιπόν, και τι έχω κάνει εγώ. Εδώ έχω τα κεφάλια, μερικά, τα οποία θα χρησιμοποιήσω στη σάλτσα, φεύγει. Αυτό το μπολάκι είναι με το κέλυφος, το οποίο έχω, θα βάλω σε ένα μπολάκι γυάλινο, θα το κλείσω και θα το βάλω στην κατάψυξη όταν χρειαστώ να φτιάξω καραβίδο μακαρονάδα για την έξτρα ένταση. Λοιπόν, και εδώ είναι οι γαρίδες οι οποίες θα μπουν στο φαγητό μας, το οποίο έχω περιχύνει με ούζο, μισή ποσότητα από αυτή που σας έχω πει, από 80 ml, θα βάλετε 40 στις γαρίδες και θα τις ανακατέψετε για να πάει παντού το ούζο. Λοιπόν, και περιμένει την ώρα του αυτό. Και θα ετοιμάσουμε και τις ντομάτες. Εσείς, αν θα πάρετε τις ντομάτες εμπορίου, όχι ντομάτες, τριμμένη ντομάτα στο ντρίφτη, έτοιμη κτλ. Δεν θα κάνετε αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ. Εγώ θα εκμεταλλευτώ τις ντομάτες τις τελευταίες πριν το πολύ κρύο, που δεν θα παίρνω άλλες ντομάτες, το χειμώνα, έτσι. Και θα κάνω τη σάλτσα με φρέσκια ντομάτα. Οπότε,
Ξέρετε πώς το κάνουμε, εντάξει, δεν είναι κάτι. Μπορείτε να το κάνετε και μαζί με τη φλούδα στο blender. Γιατί σας είχα πει ότι την ντομάτα, αν είναι καλή, δεν έχει φόβο να φάμε και τη φλούδα. Και αν θα τη χτυπήσετε στο blender, δεν θα τη νιώθετε καθόλου. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να τρίβω τις ντομάτες και μόλις τελειώσω, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τελευταία ντομάτα και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, βάζουμε να ζεσταθεί η κατσαρόλα πλατιά. Κανονικά το σαγανάκι, η ονομασία σαγανάκι βγαίνει από τηγάνι, το οποίο συνήθως σερβίρουνε το σαγανάκι, το οποίο το τηγάνι έχει δύο χειροπιδιά, μία σωτέζα ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σωτέζα, είναι μία κατσαρόλα πλατιά. Λοιπόν, βάζουμε μυστικό σε αυτό το φαγητό, σε αυτό το μεζέ μάλλον θα το πούμε, χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, να μην καίγεται το φαγητό. Δηλαδή βάζω στο 7 τώρα να ζεσταθεί σιγά σιγά το σκεύος μας και εμείς θα πάμε να κόψουμε 2 πράσινα κρεμμυδάκια και 1 πράσο. Θα προσπαθήσετε να πάρετε ένα λεπτό πράσο γιατί θα το κόψουμε στρογγυλά. Και κόβω. Λοιπόν. Στρογγυλά μεν, αλλά προσπαθήστε να κάνετε λεπτά τους κύκλους. Μη μου τους κύκλους στάρατε. Ωραία. Και το ίδιο εδώ συνήθως όταν καθαρίζουμε, μένει, ενώ κόβουμε τη ρίζα, μένει η ρίζα, βλέπετε, την έβγαλα τώρα και πάμε να το κόψουμε και αυτό. Για γαρίδες σαγανάκι, για το μεζέ αυτό υπάρχουν πάρα πολλές, πάμπολες συνταγές. Υπάρχουν, δηλαδή φτιάχνουν και με σκέτη ντομάτα, χωρίς να προσθέτουν όλα αυτά τα ζαρζαβατικά και λαχανικά που θα βάλουμε. Εμένα μου αρέσει να έχει επιπλέον γεύση. Για να φτουράει, όπως λένε οι παλιοί. Έτοιμο είναι αυτό. Και πάμε να δούμε αν έχει ζεσταθεί. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί το τηγάνι μας. Βάζουμε περίπου 40 ml λάδι. Εγώ θα βάλω 3 κουτάλες αυτές. Πάρα πολύ ωραία. Και προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και πράσο. Σοτάρουμε μέχρι να μαραθεί. Και όσο θα σοτάρονται αυτά, εμείς θα ετοιμάσουμε τις πιπεριές μας. Κατεβάζω ακόμα τη φωτιά, δηλαδή από 7 θα πάω στο 6, για να γίνεται όλη η διαδικασία όσο γίνεται πιο αργά. Δηλαδή να μην ανέβει από αυτό το ήχο που ακούτε τώρα, να μην ανέβει παραπάνω. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και έχουμε εδώ τη πιπεριά φλωρίνης που θα καθαρίσουμε. Λοιπόν. Τα σπόρια αυτά.
και με το ίδιο τρόπο κόβω και τα άλλα, το κέρατο, και αυτό θα δείξω, θα σας δείξω πώς θα κόψω την καυτερή πιπεριά. Λοιπόν, και έχουμε τις πιπεριές μας, τις οποίες θα τις κόψουμε μισό φέγγαρο. Όπως είναι, τις βάζω και αν θέλετε το κάνουμε πολύ λεπτά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα κάνετε και αυτά στρογγυλά, μπορείτε να τα κάνετε στρογγυλά, δηλαδή όπως είναι, θα το καθαρίσετε χωρίς να το κόψετε στα δύο, να το κόψετε στρογγυλά. Εγώ το θέλω έτσι. Πολύ ωραίο. Εδώ τώρα η Λίζα βέβαια θα πάρει το μεζέ της, γιατί περιμένει καραδοκή. Έλα Λίζα, να ο μεζές της Λίζας. Καταλάβατε, λοιπόν, το πήρε, θα πάει τώρα χράτς, χράτς, χράτς και εμείς συνεχίζουμε. Και την καυτερή πιπεριά, τελικά η καυτερή πιπεριά είναι η καυτερό πιπέρι, τέλος πάντων. Κόβουμε όπως είναι. Φτάνουμε στο σημείο, το πολύ πιο καυτερό είναι προς την ουρά. Οπότε κόβουμε άφοβα αυτό μέχρι κάποιο σημείο. Θα βάλω μισό από αυτό, διότι θα βάλω και μπουκοβό, γιατί είναι διαφορετικές οι γεύσεις αυτές. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει μαραθεί το πράσο με πράσινο κρεμμυδάκι και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω τις πιπεριές μας και καυτερό πιπέρι πράσινο. Λοιπόν, και περιμένουμε και αυτό να μαραθεί. Δεν ανεβάζουμε την θερμοκρασία, έτσι είμαστε στο να ψήνεται αργά. Σε αυτό το σημείο που έχουν μαραθεί όλα τα λαχανικά και ζαζαρβατικά, βάζουμε αυτά τα κεφάλαια που είχαμε. Ανακατεύω. Βάζω αστερίσκο γλυκάνισο μαζί και επίσης βάζω τα μεροδικά μας. Είπαμε, είναι δύο μικρά κλονάρια θυμάρι, δύο κλωναράκια μικρά φασκόμηλο και δεντρολίβανο, τα οποία θα δέσω για να το βγάλουμε μετά. Αχ, αρώματα δηλαδή, δεν μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, και τώρα έτσι όπως είναι, χωρίς να προσθέτουμε τίποτε άλλο, θα το αφήσουμε να μελώσουν όλα μαζί για 10 λεπτά. Αργά, αλλά για 10 λεπτά. Περιττό να σας πω το τι γίνεται εδώ από μυρωδιές, εντάξει δεν παίζεται. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, αφού έχουν μελώσει μετά από 10 λεπτά όλα αυτά που βλέπετε τώρα στο τηγάνι, σβήνουμε με ούζο. Θα ανεβάσουμε λίγο τη φωτιά για να εξατμιστεί το αλκοόλ. Δεν θα κάνουμε φλαμπέ. Κανονικά κάνουν φλαμπέ. Δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, ανακατεύω. Περιμένουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και συνεχίζουμε. Εδώ έχω τρίψει 500 γραμμάρια φρέσκα ντομάτα. Θα κόψουμε και 14 ντοματάκια βελανίδι για να μας δώσει τη γλύκα του. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω, αν δεν σας αρέσει μαζί με την ντομάτα για την οξύτητά της που βάζουμε ζάχαρη, μπορείτε αντί για ζάχαρη να βάλετε ένα καρότο ή μία πατάτα που θα βγάλουν τα σάκχαρά του και βγάζετε μετά
και την πατάτα και το καρότο, αν δεν το χρειάζεται, αν δεν τα χρειάζεται η συνταγή. Λοιπόν, έχει εξατμιστεί το αλκοόλ, έχει μείνει μόνο η γεύση του ούζου, δηλαδή γλυκάνισο, έτσι. Και σε αυτό εδώ το σημείο κατεβάζω πάλι στα 5, όπως είχα, 5-5,5 εκεί και προσθέτω την ντομάτα. Ωραιότατα. Και μαζί με την ντομάτα προσθέτουμε και τα ντοματίνια μας. Βάζω όλα τα μπαχαρικά, δηλαδή μαύρο πιπέρι, μπούκοβο και το μίξ αυτό των μπαχαρικών που σας έδειξα. Ανακατεύω. Αυτή τη στιγμή τώρα πρέπει να αφήσουμε να μαλακώσουν τα ντοματίνια, να εξατμιστεί το νερό από τις ντομάτες, δηλαδή το περίσσιο χυμός, να μας μείνει η σάλτσα καθαρή και μία σκελίδα σκόρδο, δεν χωράει. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Και αλάτι. Δοκιμάζουμε και αφήνουμε 5 λεπτά να βράσει όλο αυτό που βάλαμε. Να μελώσουν και να συνδεθούν όλες οι γεύσεις. Θα δοκιμάσω λίγο το αλάτι. Μια χαρά είναι, είναι και καυτερό. Λοιπόν, πώς το λέει, το Red Bull δίνει φτερά. Λοιπόν, αφήνουμε 5 λεπτά και θα ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 5 λεπτά και πρέπει να βγάλουμε τώρα τα αρωματικά μυρωδικά μας και το αστερίσκο. Λοιπόν, τώρα, εάν θέλετε, τα κεφάλαια αφήνετε μέσα. Αν δεν θέλετε να έχετε κεφάλαια, αν και αυτό έχει ζουμί, εννοείται, το βγάζετε. Εγώ δεν θα βγάλω. Σε αυτό εδώ το σημείο έχουμε 200 γραμμάρια φέτα, έτσι, την μοιράζω στα δύο. Και 4. Και συνολικά θα έχουμε 8 κομμάτια. Και πάμε τώρα αυτά να τα βάλουμε μέσα. Λοιπόν, βάζουμε το τυρί. Πολύ σημαντικό να μην διαλυθεί το τυρί, να μένουν έτσι τα κομμάτια. Οπότε από ένα λεπτό θα το αφήσουμε σε κάθε μεριά. Και μετά από ένα λεπτό θα το γυρίσουμε. Λοιπόν, πέρασε ένα λεπτό και γυρίζουμε. Δεν θα με βολέψει αυτό, θα με βολέψει όμως αυτό. Γυρίζουμε από την άλλη το τυρί. Προσπαθούμε να μην σπάσει. Εντάξει, θα φύγουν λίγο κομματάκια μικρά.
Ωστόσο, να είμαστε προσεκτικοί για να φάμε ένα φαγητό που θα μας μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, πάει αυτό και ήρθε η στιγμή που θα βάλουμε τις γαρίδες μας. Τις οποίες τις γαρίδες δεν τις κάνουμε μπλουμ, έτσι, τις βάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να τις βυθίσουμε. Τα μικρύνουν τώρα αυτά. Μικρύνουν. Αφήνουμε από 2,5 λεπτά, 2-2,5 λεπτά την κάθε γαρίδα. Μετά θα την γυρίσουμε με το ίδιο τρόπο που τους βάζουμε. Βλέπετε ότι σε όλη τη διάρκεια δεν έχουμε σκεπάσει καθόλου το σκεύος μας. Λοιπόν, και βάζουμε ό,τι έχει μείνει το ούζο εδώ, το περιχύνουμε και αφήνουμε 2,5 λεπτά. Λοιπόν, πέρασαν 2,5 λεπτά. Τις γυρνάμε όλες τις γαρίδες με το ίδιο τρόπο που τις βάλαμε. Για. Μην τις βράσετε πάρα πολύ, γιατί θα γίνουν σόλα. Ξέρετε ότι τα θαλασσινά, η επεξεργασία στα θαλασσινά πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει όλες τις γαρίδες και περιμένουμε άλλα 2-2,5 λεπτά και το σβήνουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Λοιπόν, πέρασαν άλλα 2,5 λεπτά. Είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κάνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Όχι με κουτάλι εννοείται. Έτσι όπως σας τα δείχνω. Και από την άλλη μεριά. Και είναι έτοιμο. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή της δοκιμής. Θα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί, λίγο να τραβήξει τα ζουμιά του. Λοιπόν, δεν κλείνουμε, δεν καπακώνουμε. Μόλις θα σταματήσει, εγώ έχω κλείσει την κουζίνα, μόλις θα σταματήσει αυτή η βράση, μόνο τότε θα το καπακώσουμε. Προς το παρόν δεν χρειάζεται. Υπάρχει άλλο ένα κόλπο που κάνω, δηλαδή έτσι όπως είναι, για 5-10 λεπτά, το βάζουν στο φούρνο. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό, λοιπόν, γιατί δεν θα φαγωθεί σήμερα. Από μένα θα φαγωθεί. Οκ, εντάξει. Περιμένουμε. Και ήρθε η στιγμή που θα το δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσω, όχι στο πληθυντικό, γιατί μόνο εγώ θα το δοκιμάσω. Εγώ το έφτιαξα, εγώ θα το φάω. Λοιπόν, και ελάτε να το σερβίρω ωραία, να σας δείξω και μετά θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, εννοείται ότι σερβίρεται με ψωμί της παραγωγής Αλμπίνα. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω τώρα. Λοιπόν, ακούτε. Και τώρα θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, βάζω μία γαρίδα. Λίγο τυράκι. Λίγο πιπέριτσα.
Το ίδιο κάνουμε και στο δεύτερο. Γάριδουλα. Τυράκι. Και σαλτσούλα. Ωραία. Και εννοείται ότι τώρα θα κάνω... Κορίτσια, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Είμαι φαγανός άνθρωπος. Λοιπόν, άντε στη μια μας. Τώρα τι να πω. Πετάω γάντια σκούφια. Λοιπόν, τώρα θα είναι μαζί με τη γαρίδα. Θα δαγκώσω μαζί με τη γαρίδα. Λοιπόν, θα γίνω μία καρχαρία σφαγότερο. Θα δαγκώσω την... Παιδιά. Λιποθυμώ. Και το τυρί και η γαρίδα και τα πιπέ. Εντάξει. Οκ, παιδιά, παραδίδω τα όπλα. Θα πάω να γίνω στο εστιατόριο. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Φτιάξτε το για να το ευχαριστηθείτε. Για να πει όλη η οικογένεια respect. Έτσι, λοιπόν. Μετά, έξω από την κάμερα θα γίνει το πραγματικό προσκύνημα. Λοιπόν, γνώμη. Εδώ τελειώνει αυτή η καταπληκτική συνταγή. Γαρίδες αγανάκι. Και εγώ σας παρατρύνω να το φτιάξετε και να μου πείτε αν σας άρεσε ή όχι. Ακριβώς τα βήματα που έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και να μου είστε καλά. Μην ξεχνάτε να προωθείτε το βίντεο, να κάνετε share με τους φίλους σας, με τις φίλες σας. Εγγραφή αν δεν έχετε ακόμα κάνει, like εννοείται για να προωθούμε το βίντεο, να βοηθάμε τον αλγόριθμο να το προωθεί. Και εγώ σας αποχαιρετώ, ήσασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα η οποία ανέβα Λίζα, να σε δουν τα κορίτσια. Ορίστε η Λίζα, βέβαια δεν θα πάει η Λίζα σήμερα αυτό το φαγητό διότι είναι πάρα πολύ πικάντικο. Λοιπόν, και σας αποχαιρετώ, ευχαριστούμε τον οπερατέρ που μας τράβηξε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν μιλάει ο οπερατέρ. Λοιπόν, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εγώ σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας κάνω τώρα είναι μία παρουσίαση κάποιων προϊόντων από μία παραγωγό φίλη μου, γνωστή και παλιά μου συνεργάτηδα, από την Κατερίνα Μακρύ. Μικροπαραγωγός, μη φανταστείτε εκτάσεις μεγάλες. Ωστόσο, αυτή η κοπέλα, ναι, η γυναίκα είναι, είναι μελισσούλα. Όταν λέμε μελισσούλα, μελισσούλα. Μου έχει στείλει λοιπόν αυτά εδώ τα προϊόντα, τα οποία είναι δώρο. Έχω παραγγείλει παλιά εγώ από αυτήν. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν μου πήρε λεφτά, δηλαδή δεν ήταν παραγγελία. Απλά μάζεψε ό,τι έχει και μου το έστειλε και το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να την ευχαριστήσω είναι για να την, όχι διαφημίσω ακριβώς, να την προωθήσω για να μπορέσετε εσείς, αν θα χρειαστείτε κάτι,
να παραγγείλεται από την κοπέλα. Λοιπόν, αυτό που δεν έχει, δεν έχει e-shop. Έχει όμως σελίδα στο Facebook, η οποία η σελίδα λέγεται «Με Μεράκι». Γράφουν τα τηλέφωνα και το όνομα της κοπέλας, που μπορείτε και το κινητό, που μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο και να της κάνετε προφορική παραγγελία. Και τώρα θα σας δείξω τι ακριβώς μου έχει στείλει. Εδώ είναι ένα λάδι, το οποίο έχει βάλει δέντρο λίβανο μέσα, κόκκους πιπέρια, μαύρο, κόκκινο και όλα μίξ. Λοιπόν, μία τσίλι πιπεριά, η οποία από όσο φαίνεται είναι με γεμιστή, μάλλον με σκόρδο. Λοιπόν, και εδώ έχει τσίλι πιπεριές, άρα είναι, πρέπει να είναι full, αν όχι καυτερό, είναι πικάντικο. Για σαλάτες είναι ό,τι πρέπει όταν φτιάχνουμε dressing και καμιά φορά και για τα φαγητά, γιατί όχι από πάνω να βάλουμε για την ένταση της γεύσης. Λοιπόν, είναι λάδι δικό της, όλο δική της παραγωγή. Λοιπόν, σιγά σιγά θα τα πούμε. Επίσης, αυτό είναι το ξύδι δικό της, επίσης με δεντρολίβανο μέσα, με πιπέρια. Λοιπόν, είναι όλα κλειστά, εννοείται. Λοιπόν, άρα είναι ξύδι. Το πετιμέζι της, το οποίο τα είχα πάρει παλιά, και είναι καταπληκτικό πετιμάζι. Την εμπιστεύομαι όσο δεν φαντάζεστε. Ξέρω τι άνθρωπος είναι, ξέρω την ποιότητά της και ως χαρακτήρας, αλλά και ως επαγγελματίας. Λοιπόν, πετιμέζει. Αμπελόφυλλα. Λοιπόν, τα αμπελόφυλλα δικά τας. Και από όσο φαίνεται είναι πολύ τρυφερά. Δεν είναι αυτό το πράσινο που σκούρο που το τρως και μασάς και δεν μασιέται. Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό και από το χρώμα και προφανώς και από την τρόπο που το έχει φτιάξει. Λοιπόν, τιμές δεν σας λέω, γιατί δεν ξέρω τις τιμές. Δεν είναι ακριβή, το μόνο που θυμάμαι από τότε που τα παράγγειλα. Λοιπόν, ότι είναι προσιτές οι τιμές της. Έχω πάρει και λάδι από αυτήν, ένα τενεκέ, το οποίο ήταν καταπληκτικό λάδι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μέλι θυμαρίσιο. Δοκιμασμένα από μένα, εγώ είμαι του μελιού, είμαι η μελού που λέμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Έχει δικά της μελίσια και παράγει όχι μεγάλη παραγωγή, αλλά έχει. Επίσης, εδώ είναι μέλι με φιστίκια Αιγίνης, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο προσεγμένος και πόσο μερακλού είναι αυτή η γυναίκα, ακόμα και το βαζάκι. Έχει εδώ το κενδυτό του. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, μέλι με φιστίκια Αιγίνης. Γλυκό κουταλιού μανταρίνι, γλυκάκι του κουταλιού με μεράκι. Αυτό θα το ανοίξω. Μισό λεπτό. Αχ, τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν το κατάλαβα τι είναι. Πρέπει να είναι τουρσί. Α, είναι η κάπαρη, παιδιά. Κάπαρη, αλλά κάπαρη. Ο, κάπαρη σε λάδι. Τέλειο. Ω, αχ, κάπαρι. Τρέξαν τα σαλιά μου. Λοιπόν, και εδώ έχει τσάτνεϊ ντομάτας. Τσάτνεϊ ντομάτας. Για να δω τώρα. Τέλειο. Τέλειο και αυτό. Και επίσης μου έχει στείλει κελιφωτό φιστίκι. Προφανώς χωρίς αλάτι, για να δω.
Όχι, δεν έχει αλάτι εδώ. Λοιπόν, χωρίς αλάτι. Αυτό πρέπει να είναι ψημένο με αλάτι και γράφει συστατικά φιστίκι, θαλασσινό αλάτι και κυτρικό οξύ. Λοιπόν, το οποίο πρέπει να μπαίνει κυτρικό οξύ, ξέρουμε ότι κυτρικό οξύ είναι λεμόνια, ας πούμε, κρύσταλλα. Λοιπόν, αυτό είναι με αλάτι και ψύχα επίσης το φιστίκι έγινε. Λοιπόν, θα σας αφήσω το link της ομάδας της στο Facebook, αν χρειαστείτε κάτι. Αν δεν έχετε Facebook, ρωτήστε με στα σχόλια να σας δώσω το τηλέφωνο. Θα έχω και το τηλέφωνο, βέβαια. Και άμα θέλετε, παραγγέλνετε. Τώρα εγώ δεν έχω κάποια έκπτωση να σας προτείνω ότι αν ψωνίσετε και θα λέτε, αναφέρετε το όνομά μου, θα έχετε έκπτωση. Όχι, γιατί δεν είναι μαγαζί, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τεράστια παραγωγή. Είναι ένας άνθρωπος, βιοπαλαιστής, έχει οικογένεια, παιδιά. Οπότε καλό είναι να βοηθάμε τέτοιους ανθρώπους. Να βοηθάμε για να είναι αξιοπρεπείς στις δουλειές τους και να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό. Μην κλείνετε όμως, γιατί θα κάνω τώρα ένα unboxing. Και ελάτε τώρα να σας κάνω ένα unboxing, αν και δεν είναι unboxing, το έχω ανοίξει. Απλά θα σας δείξω στη πύρα τελευταία και θα ξεκινήσω από μία καφετιέρα, ψώνισα στο Cook Shop. Λοιπόν, και πήρα αυτή εδώ την καφετιέρα, Βιαλέτη, ιταλική, για το εσπρέσο. Είναι αυτές οι μηχανές, τέλος πάντων, μπρίκι ουσιαστικά, το οποίο φτιάχνουν στην Ιταλία, σε όλα τα σπίτια υπάρχει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς το ξέρετε, αλλά οι κυρίες αυτές που δεν ξέρουν, θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Είναι ένα μπρίκι ουσιαστικά, καφετιέρα, εσπρεσιέρα. Λοιπόν, εννοείται στο κόκκινο θα έπαιρνα, υπάρχει σε κίτρινο, υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει και σε αυτό το φυσικό χρώμα του αλουμινίου. Λοιπόν, και τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι μία εσπρεσιέρα για τρία εσπρέσο, καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι η χωρητικότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Και πώς δουλεύει αυτό. Ξεβιδώνει. Έχει μέσα ένα σουρωτηράκι με ένα μικρό σωληνάκι. Εδώ μπαίνει το νερό μέχρι το σημείο που έχει σημαδούρα αυτή. Δηλαδή είναι τρία εσπρέσο ιταλικού τύπου που είναι, ξέρεις, μία γουλιά. Λοιπόν, και μπαίνει το νερό μέχρι το σημείο αυτό. Βάζουμε αυτό το σουρωτηράκι, το γεμίζουμε με καφέ, προσπαθούμε να μην έχουμε στα τυχώματα εδώ από πάνω καφέ, το λίγο το πιέζουμε και εδώ υπάρχει ένα σουρωτήρι, το βιδώνουμε καλά και βάζουμε σε μάτι. Ή σε μάτι ή σε γκαζάκι, αλλά σε μέτρια προς ζεστή θερμοκρασία, όχι full. Λοιπόν, και περιμένουμε και όταν αρχίζει και βράζει λίγο το νερό, περνάει από αυτό το σωλήνα, παίρνει το καφέ και το ανεβάζει εδώ. Εδώ έχει δύο τρυπούλες, μία, δύο, έτσι. Λοιπόν, ανεβάζει εδώ από αυτές τις τρυπούλες, σιγά σιγά, και μόλις θα το ανεβάσει όλο, δηλαδή το καπάκι έχετε ανοιχτό, βλέπετε, δεν πρέπει να κοχλάζει το νερό, και είναι έτοιμος ο καφές μας. Λοιπόν, η εταιρεία είναι Βιαλέτη, ιταλική, αρκετά γνωστή. Λοιπόν, και έχει αυτό το μπρίκι εσπρεσιέρα, έχει 37,50 €. Με μία μικρή έκπτωση μου έκανε στο μαγαζί.
νομίζω 10%. Λοιπόν, οπότε εγώ πήρα άλλο ένα και πλήρωσε όλο μαζί με 74 ευρώ. Λοιπόν, θα σας δείξω τι άλλο πήρα. Οπότε βλέπετε αυτό, όποιος ενδιαφέρεται στο cook shop, σε οποιοδήποτε cook shop, εγώ το αγοράζω στη Βέικο. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα πολύ καιρό, δεν ήταν επίγον να το πάρω, αλλά επειδή και έχω κιόλας τρεις, ναι, όμως ήθελα ένα μέγεθος το οποίο έψαχνα και το είδα εκεί στο cook shop και είπα να μου φέρει, γιατί είχε μία στη βιτρίνα και μου λέει θα σας φέρω από το Golden Mall, έφερε Golden Mall. Λοιπόν, είναι καμπάνα. Καμπάνα, αυτή εδώ η καμπάνα. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Λοιπόν, αυτή η καμπάνα έχει διάμετρο 30 εκατοστά και ύψος της, αυτό εδώ, όχι με το χερούλι, χωρίς το χερούλι, αυτό εδώ, είναι 17 πόντι. Είναι αρκετά μεγάλο. Εγώ το έχω μεγάλα, αλλά όχι τόσο. Και γιατί το χρειάζομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές φτιάχνεις κάτι, ας πούμε και τώρα γλυκά, τα Χριστούγεννα που θα φτιάχνουμε. Λοιπόν, πολλές φορές θέλεις να τα βάλεις και, ξέρω εγώ, αν κάνεις δύο δόσεις, είτε μέλο μακάρονα, είτε, πώς το λένε, κουραμπιέδες και τα λοιπά, και βάζεις το ένα πάνω στο άλλο, μετά πώς θα το κλείσεις, έτσι. Λοιπόν, οριακά κλείνανε οι δικές μου. Έχω καμπάνες στις Σπιέλ, νομίζω, δύο μεγάλες. Και έχω άλλη μία τυριέρα που πολλές φορές τη βλέπετε. Είναι της Staub, που μεγάλη είναι καμπάνα, μεγάλο είναι καπάκι, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι αυτό. Είναι του Λεωνάρδο, γερμανική, και έχει 45 ευρώ. Εντάξει, έχει τα λεφτά, το δεν λέω. Αυτό και αυτό μου έκανε έκπτωση 10% και αντί να πληρώσω 45 και 82-83 ευρώ, πλήρωσα 74. Λοιπόν, αυτά. Αυτά είναι τα καινούργια μου αποκτήματα. Λοιπόν, γιατί σας το δείχνω, γιατί πολλές κυρίες μου λένε αν αγοράσετε κάτι, να μας λέτε γιατί μας δίνετε ιδέες, okay? Λοιπόν, αν το χρειάζεστε, καλώς. Αν δεν το χρειάζεστε, πάλι καλώς. Εγώ σας φιλώ, να μου είστε καλά. Ελπίζω η συνταγή με το σαγανάκι γαρίδες, μιλάμε, τρελάθηκα. Έτσι, λοιπόν, είναι super, 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 wow. Να το φτιάξετε, να ευχαριστηθείτε με ένα ουζάκι, με ένα Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.